Mad, πλάνα ήδη βλέπετε εδώ, είναι η εξαιρετική παρουσία χθες το βράδυ της Έλενας Παπαρίζου επί σκηνής. Μία παρουσία που συζητήθηκε πολύ και όχι μόνο συζητήθηκε, αλλά η Έλενα Παπαρίζου μάλιστα απέσπασε και το βραβείο της πιο σεξ καλλιτέχνηδας. Βέβαια η ίδια το σχολίασε και είπε ότι δεν είμαι σεξ, εσείς λέτε ότι έχω πάρει κιλά. Έτσι, μπράβο, πολύ τη θέλω. Την Έλενα Παπαρίζου αυτό να ήταν. Λέει τα πράγματα έξω από τα δόντια και να την παίρνει σε αυτού που μπαίνουν. Ήταν μια άλλη Έλενα Παπαρίζου χθες, ήταν έτοιμη να απαντήσει σε διάφορα. Ωστόσο, τα χθεσινά MAD Awards ήταν Σάκης Ρουβάς Awards, ο οποίος. Τέσσερα πήρε. Τέσσερα ανεβοκατέβαινε πάνω στην σκηνή. Είχαμε πάρα πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις, είχαμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Είχαμε από αλλού το περιμέναμε, από αλλού μας ήρθε, γιατί περιμέναμε Ζέτα Μακρυπούλια να χορέψει στο δικό της σοου και τελικά πήγε και το έκανε στο Amanda Wars. Χόρεψε τραγούδι. Χόρεψε και τραγούδισε. Και τραγούδισε και τα δύο. Ντουέτο με τους Σταβέντο, θέλω να σου πω. Και τραγούδι είπε. Είπε το αυτό που τραγουδούν οι Σταβέντο με την ίδια δάμου, το σαν έρθει η μέρα. Και πραγματικά ήταν μία από τις στιγμές που ξεσήκωσε. Όπως επίσης ενθουσίασε πάρα πολύ το καυτό φιλί του Σάκη Ρουβά στην Καλομήρα, στο στόμα παρακαλώ. Θέλω να σας πω ότι υπήρξαν πολλές εντυπωσιακές εμφανίσεις ανάμεσά τους αυτή της Καλομήρα, της Δέσποινας Βανδύ, η οποία... Αυτός είναι ο Σάκης Ρουβάς. Χάσαμε το Σάκη. Λοιπόν, άκου Γιώργο, θα σας σταματήσω εδώ. Είναι αρκετή η γεύση που μας έδωσε. Τώρα εσείς... Κώστας Μαρτάκης είναι. Ο Μαρτάκης είναι, δεν πειράζει και γι' αυτόν λέω. Με τους Βέγγας. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να διεκδικήσετε το ταξίδι μας στη Κεφαλονιά την Πανέμορφη, Απολώνια Spa Resort.